Λάκη μου, ξεκινάμε με σένα. Λοιπόν, δύο πράγματα βλέπω σε αυτό το look. Ένα είναι η τσάντα, που σίγουρα είπαμε ότι έχουμε κορεστεί με τσάντες, αλλά αυτή δεν είναι καθόλου σωστή τσάντα, μα καθόλου. Δηλαδή ούτε το χρώμα της, ούτε η περίσταση, ούτε το look. Και το άλλο είναι τα υπέροχα παπούτσια, που εγώ σε αυτή την περίπτωση δεν τα βρίσκω λογικό να φορεθούν με μία στυλ ρόμπας, που είναι πολύ ωραίο. Τι το αδίκησε είναι το παπούτσι και γενικά το αξεσουάρ. Και έδειξε ότι είναι χαμήλωσε σαν look. Από την άλλη μεριά, αυτό κάνει πάρα πολύ μόδα για αυτήν, για αυτό το task. 2. Στέλιος, ένα πώς σου φαίνεται η Καζαμπλάνκα? Πολύ εντυπωσιακή. Πολύ όμορφη, ωραία μαλλιά. Ωραίο φόρεμα της Ιόλης. Και εσύ τι έκανες? Έβαλα τα παπούτσια. Ναι. Τα κοσμήματα. Ναι, ναι. Εκεί είχα μια μικρή αστοχία στην τσάντα, αλλά εντάξει. Μεγάλη, αλλά μακάρι ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Κοίταξε, συμφωνώ με αυτό που λέξεις, ότι σε ένα wine tasting η περίσταση απαιτεί κάτι πιο ήπιο σαν ενδυμασία. Δηλαδή, αν το φόρεμα αυτό ήταν μονόχρωμο και όχι σατέν, ή δίχρωμο, ή κάτι πιο ήπιο και όχι αλιστερό, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δύο. Αυτό είναι ένα καινούργιο 2, δεν το έχω ξανακάνει. Άκου. Γλίτισε στο Μάρι Στέλιο. Πάρτο ως ένα καλό δείγμα για το μέλλον. Είναι ένα 2 πλην. Τέλος πάντων. Εύελιν! Καζαμπλάνκα μου. Σε βλέπω από την ώρα που κάθεσαι, ότι νιώθεις πολύ ωραία, πολύ σεξι μέσα σε αυτή την εικόνα και σου αρέσει πάρα πολύ και αυτό είναι ένα πλάς για εμένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου έτσι όπως τα έχεις κάνει σήμερα. Το φόρεμα σου πάει πάρα πολύ. Όντως το έχεις τοποθετήσει εντελώς λάθος. Αλλά τι θα μπορούσες να κάνεις αυτή την εικόνα για να γίνει πιο αρεστή για εμένα? Θα έβαζες μια τσάντα φάκελο που θα έχει ακόμα ένα print. Θα έβαζα ένα πέδιλο ωραίο ψηλό. Με κάποιο ωραίο δέσιμο. Κάτι περίτεχνο. Μπορεί να έχει κάτι σατέν επάνω και να είναι σαν μια συνέχεια της εικόνας. Η τσάντα αυτή, όχι. Ναι, το καταλάβω. Το έχεις καταλάβει, το ξέρεις. No. Αυτά. Δύο. Ευχαριστώ. Αισθάνομαι κάπως... την Ορσαλία σε μία μικρή απόγνωση. Εγώ αισθάνομαι ξενερωμένη, αλλά thanks. Με τι είσαι ξενερωμένη? Με όλα, εντάξει, αλλά okay. Συνεχίζουμε. Αυτό έχει να κάνει με τη συμμετοχή σου, με τη δική σου απόδοση ή με αυτά που σου λέμε? Ή με εμάς? Γενικά με όλες τις κριτικές. Περίμενα να πάει καλύτερα, αλλά okay. Με ποια λογική περίμενες να πάει καλύτερα? Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα φόρμα το οποίο δεν το συναντάς. Σίγουρα. Ναι. Τα παπούτσια επίσης. Εντάξει, για την τσάντα το καταλαβαίνω και συμφωνώ. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα δεν το δέχομαι γιατί... Ποια είναι επειδή, τα υπόλοιπα, γιατί συμφωνούμε προς το παρόν. Και καλά ότι στο wine tasting θα έπρεπε να είχα πάει πιο απλά, επειδή είναι κρασιά και τα σχετικά. Όχι πιο απλά. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και το άτομο που κρίνουμε και έχουμε απέναντί μας. Mm-hmm. Εγώ δεν θα πήγαινα σε ένα wine tasting απλά. Γιατί είμαι εγώ, είμαι η Καζαμπλάνκα. Δίνομαι έτσι. Δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Ακριβώς. Η Καζαμπλάνκα μας έχει φέρει πάρα πολύ απλά look τον τελευταίο καιρό. Γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν προσπαθώ και δείχνω κάτι. Δεν αρέσει και μετά εγώ μαζεύομαι και ξενερώνω και μετά είμαι σε φάση «Α, οκ, okay, θα το κάνω και θα φέρω εις πέρα στα υπόλοιπα look και όπως βγήκε η εβδομάδα». Έχεις φέρει, συγγνώμη, ποτέ κάποια υπερβολική εικόνα και άκουσες κακές κριτικές? Γιατί δεν θυμάμαι τέτοιο περιστατικό. Γιατί λες ότι φέρνεις πολύ εντυπωσιακά πράγματα, εμείς σου κάνουμε καλά, κακή κριτική. Καλά, εκείνο με το μαύρο και το headpiece. Περίμενε, σου κάνουμε κακή κριτική και εσύ μαζεύεσαι. Ποιο ήταν το μαύρο με το headpiece? Το Gracie Jones. Αυτό δεν λες? Gracie Jones, αυτό. Που κάπου πήγαινες λάθος μήπως? Ναι, ήταν λάθος, δεν θυμάμαι. Ναι. Και μετά είναι και κάποια άλλα που δεν τα θυμάμαι τώρα. Και μετά είναι αυτό ότι τα ακούω και μετά μαζεύομαι. Οπότε όταν θα έρθω εδώ και θα ετοιμάσω κάποιο look, δεν θα προσπαθήσω περισσότερο γιατί ξέρω ότι... What's the point? Οπότε σήμερα είσαι μαζεμένη? Ή γενικά μαζεύτηκες σε όλες αυτά τα επεισόδια με αποτέλεσμα εμείς να μην δούμε την πραγματική Καζαμπλάνκα και αποκαλύπτεται σήμερα? Ναι, κάπως έτσι. Okay. Επειδή είναι η εβδομάδα του τελικού, ήθελα να φέρω πράγματα που μου αρέσουν και είναι στο στυλ το δικό μου και στην αισθητική τη δική μου.
Αυτό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ελπίζουμε αυτό να εξελιχθεί μέσα στην εβδομάδα. Γιατί τώρα, ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα φόρεμα του δημιουργού, που είναι πάρα πολύ ωραίο και σου πάει πάρα πολύ. Και είπαμε ο καθένας την άποψή του ότι πρέπει να... Όχι πρέπει, ότι φανταζόμαστε πιο ήπιες εικόνες σε wine tasting. Αν αυτό, ας πούμε, αρμόζει να χαρακτηριστική με τη λέξη ξενερώνω, it's okay. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν άκουσες. Έκανα zone out για λίγο, ναι. Ωραία, θα το δεις στο επεισόδιο και θα το καταλάβεις. Γιατί τώρα κάνω εγώ zone out. Αχ, και χάλη, πολύ διαφορετική αίσθηση για το σημερινό μας επεισόδιο εδώ. Εγώ δεν ξέρω τι να πω, έχουν υποθεί τόσα πολλά. Σίγουρα το χρώμα και το φόρεμα τους πάει πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα δεν θα πήγαινα εγώ σε wine tasting, έτσι δεν μένε. Συμφωνώ σε αυτό. Μπορούσα να διαλέξεις μια άλλη περίσταση, φαντάζομαι. Ναι, okay. Ότι σου πάει πολύ, σου πάει πολύ. Αλλά μερικές φορές... Εντάξει, ξυπνάμε μερικές φορές και θέλουμε απλά να είμαστε όμορφες. Αφού αισθανόταν ότι της πάει και της αρέσει, αλλά ο συνδυασμός κάπως δεν λειτουργεί. Okay. Δηλαδή, πραγματικά θυμωνώ να δω τι θα γίνει μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. 4 πριν λήξει η 7η σεζόν. Είναι σοκαριστικό. Σε παρακαλώ, Καζαμπλάνκα μου, πήγαινε στη θέση σου και τα υπόλοιπα γερά. Και δυνατά.